Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Απόψε στο στούντιο φιλοξενούμε τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις εκλογές της 17 Ιούνιου και πριν ένα μήνα σχεδόν είχαμε τις εκλογές της 6 Μάη. Δεν καταφέραμε να έχουμε κυβέρνηση και μάλιστα δεν κατάφερε ο λαός μαζί με τα κόμματα να κάνει κυβέρνηση, να κυβερνηθεί η χώρα μας και συνεχίζουμε στις εκλογές της 17 Ιούνιου. Απόψε στο στούντιο φιλοξενούμε τους εκπροσώπους, όπως σας είπα, των κομμάτων, τον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Τον Πέτρο τον Ντομαρά, υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Πονηράκο, υποψήφιο και ανεξάρτητος με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Καλησπέρα. Τον Νίκο τον Δελεφάκη, υποψήφιο βουλευτή με τη Δημοκρατική Αριστερά. Γεια σας. Και τον Νίκο τον Γόντικα, υποψήφιο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Παπαϊλίου και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Και εμείς σας καλησπερίζουμε στο στούντιο της Αρκαδικής Τηλεόρασης για μια σειρά εκπομπών που θα κάνουμε μέχρι τις 17 Ιουνίου. Το θέμα μας πάντα είναι το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα και θα μπορέσει το κράτος μας, η Ελλάδα, να αποκτήσει επιτέλους κυβέρνηση. Γιατί όλοι μας γνωρίζουμε και όλος ο κόσμος ξέρει ότι οι επαναληπτικές εκλογές και αν συνεχίσουν δεν είναι προς όφελος της οικονομίας του κράτους μας τη στιγμή που υπάρχει και η περιβόητη οικονομική ύφεση. Θα δώσω το λόγο στο Βασίλη τον Κοντοζαμάνη. Κύριε Κοντοζαμάνη, θα ήθελα με δύο λόγια να μου περιγράψετε αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Πώς εσείς από την πλευρά σας τη βλέπετε και πώς βλέπετε τον κόσμο, τις αντιδράσεις του κόσμου. Καλησπέρα και πάλι. Κύριε Παϊλίου, αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε στη μέση της προεκλογικής περίοδου και νομίζω ότι έχει γίνει πια αντιληπτό από τον κόσμο και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ότι στις 18 του Ιουνίου, την επομένη των εκλογών, θα πρέπει να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία και με κάθε τρόπο δείχνει στον κόσμο ότι αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στον τόπο και μπορεί με άλλες δυνάμεις να σχηματίσει μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά θα δημιουργήσει τις συνθήκες ανάπτυξης, σταθερότητας και ευημερίας στη χώρα. Διότι τα δύσκολα, κύριε Παπαϊλίου, ξεκινάνε την επομένη των εκλογών. Το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε συναντηθεί για τις εκλογές της 6ης Μαΐου, ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας και η χώρα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα και πρέπει να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση που θα την οδηγήσει σε ασφαλή νερά. Βλέπετε ότι θα μπορέσει να υπάρξει συνεργασία, γιατί οπωσδήποτε κάποια αυτοδυναμία δεν φαίνεται στον ορίζοντα, μακάρι να έρθει είτε σε οποιοδήποτε κόμμα, αλλά στον ορίζοντα δεν φαίνεται αυτοδυναμία κάποιου κόμματος, να το πω έτσι. Εσείς τι πιστεύετε, ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης, σταθερής κυβέρνησης, όχι του διμήνου, του τετραμήνου ή του εξαμήνου? Νομίζω πως ναι, και άλλωστε ο κόσμος αυτό ψήφισε στις 6 Μάη, αυτή την εντολή έδωσε στα πολιτικά κόμματα να συνεργαστούν έτσι ώστε να μπορέσουν τα κόμματα, πολιτικές δυνάμεις, να σχηματίσουν μια σταθερή κυβέρνηση. Κανείς δεν θέλει ακυβερνησία σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το μήνυμα της κάλπης της 6ης Μάη και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα θα είναι και στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Βλέπετε δηλαδή συγκλήσεις προγραμματικές με κάποιους άλλους χώρους ώστε να δοθεί δυνατότητα έστω και σε ορισμένα πράγματα να συμφωνήσετε ώστε να πάμε να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση? Βεβαίως, και νομίζω ότι διαμορφώνονται αυτές οι δυνάμεις στη χώρα, στην κοινωνία. Έχουμε από τη μία πλευρά το ευρωπαϊκό μέτωπο με τις δυνάμεις που θέλουν να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ, που θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα στην ανάπτυξη, και άλλες δυνάμεις οι οποίες
παλεύουν για το αντίθετο. Νομίζω ότι στις 18 του Ιούνιου θα έχουμε κυβέρνηση. Μάλιστα. Βλέπετε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με άλλα κόμματα. Κύριε Τομαρά, η ερώτησή μου είναι η ίδια. Τι βλέπετε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, πώς βλέπετε τον κόσμο, πώς βλέπετε τις θέσεις των κομμάτων, αυτές που αρχίζουν και φαίνονται επιτέλους. Η τοποθέτησή μας έχει να κάνει με το τι συνέβη σε αυτές τις εκλογές. Πολλοί λένε ότι έχουμε τέλος της περίοδου της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μετά τη Χούντα, με τα γνωστά προβλήματα, πέρασαν περίπου 40 χρόνια, 38 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ αυτά τα χρόνια είχε ένα κυρίαρχο ρόλο, μαζί με τις άλλες αριστερές δυνάμεις. Μπορώ να πω ότι ήταν και επικρατούσε η αριστερή φιλοσοφία, ήταν ηγεμονική όλα αυτά τα χρόνια. Και το ΠΑΣΟ κατάφερε και είχε και τη δυνατότητα και κατάφερε να κάνει πράξη κάποιες από αυτές τις επιδιώξεις. Στην πορεία αυτή όμως έγιναν και πολλά λάθη. Αυτά τα λάθη αναδείχθηκαν αυτή την περίοδο. Με τις εκλογές αυτές κατεγράφησαν και τα ποσοστά, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για υποθέσεις και για εκτιμήσεις. Και το μήνυμα πλέον είναι οι συνεργασίες. Μαζί με την περίοδο της μεταπολίτευσης τελείωσε και η περίοδος του δικομματισμού, όπου είχαμε τα δύο μεγάλα κόμματα και εναλλάσσοντας στην εξουσία και το καθένα έφερε το πρόγραμμά του βέβαια, αλλά και τα δύο μεγάλα κόμματα είχαν μια φιλευρωπαϊκή κατεύθυνση. Το μήνυμα αυτό των εκλογών, τώρα το αποτέλεσμα μάλλον των εκλογών, είναι σαφές και επιβάλλει συνεργασίες. Αυτό σημαίνει ότι και ο λαός μας και οι πολίτες και η πολιτική και τα κόμματα και οι αρχηγοί των κομμάτων πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με μια αλληλοτροπία. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε, πρέπει να μάθουμε να προβάλλουμε επιχειρήματα και όχι συνθήματα και πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε με βάση τη λογική και με βάση το σωστό. Αν θέλετε να σας πω περισσότερα για τη δική μας πλευρά. Όχι, εσείς βλέπετε και συγκλήσεις συνεργασιών που αφορά αυτό τον κόσμο, τον ψηφοφόρο, αν την 18 του μηνός του Ιούνιου θα έχουμε κυβέρνηση, αυτό το μας Θα ήταν μεγάλο ατύχημα για τη χώρα, εάν επαναληφθεί η ίδια κατάσταση που επαναλήφθηκε μετά τις 6 Μάη και οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπορέσουν να συνονοηθούν για να έχουμε μια κυβέρνηση. Εσείς βλέπετε ότι έχει αλλάξει από τις 6 Μάη στις 17 Ιούνιου. Σε ό,τι αφορά εμάς. Κάποιες καταστάσεις, κάποιες θέσεις των κομμάτων, να το πω έτσι. Σε ό,τι αφορά εμάς, ήμασταν το κόμμα το οποίο έκανε τις μεγαλύτερες προσπάθειες για να έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Τώρα, ανάλογα με τα ποσοστά, ο καθένας θα έχει τις ευθύνες του. Μπορώ εγώ να μιλήσω για τα άλλα κόμματα. Προφανώς βλέπω ότι αυτό το μήνυμα το έχουν πάρει όλοι και προφανώς βλέπω ότι όλοι συγκλίνουν σε μια συνεργασία. Και είπαμε ότι το βασικό είναι ότι πρέπει να μάθουμε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να μπορούμε να ακούμε, να αντιπαρατηθέμεθα με επιχειρήματα και να μπορούμε και να συμφωνούμε με κάποιον που έχει τα πιο σωστά επιχειρήματα. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συμφωνώ, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε κάποια κόμματα. Και λυπάμαι που σήμερα δεν είναι εδώ κάποιος εκπρόσωπος του συνασπισμού, ενώ εμείς τους είχαμε καλέσει, έχουν κάποια συγκέντρωση. Εντάξει, θα μπορούσε να βρεθεί κάποιος να φύγει από τη συγκέντρωση και να έρθει στη συζήτηση. Αλλά όπως έφυγα εγώ, γιατί και εμείς έχουμε σήμερα συγκέντρωση, βεβαίως. Και αποφασίσαμε. Δεν θεωρώ ότι είναι δικαιολογία ένα άτομο να μην παρευρίσκεται στην συζήτηση τη στιγμή που το είχαμε καλέσει. Γιατί και μετά που θα φτιάξουν το πρόγραμμα. Ίσως να φτιάχνουν το πρόγραμμα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα, γιατί ακούμε τον κύριο Τσίπρα και εγώ θα θεωρήσω, εγώ τους κάλεσα, αλλά από εκεί και πέρα είναι ευθύνη δικιά τους. Ακούμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι δεν συνεργάζεται με τον κύριο Βεντζέλο, δεν συνεργάζεται με τον κύριο Σαμαρά, δεν μας στάνουν τα κουκιά που έλεγε κάποτε ο Χρήλος Φαράκης. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ο συνασπισμός. Τι προβλέπετε δηλαδή. Ο συνασπισμός αυτή την εποχή έχει πάρει. Συνεχίζει τον προεκλογικό αγώνα με συνθήματα. Πολλοί το παρομοιάζουν όπως ήταν το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και δεν έχουν καμία σχέση η μία περίπτωση και η άλλη. Ούτε οι συνθήκες, ούτε τα άτομα,
δεν έχουν καμία διαφορά. Και εξάλλου τότε υπήρχαν περιθώρια να κάνουμε πράγματα. Τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια. Δεν μπορούμε να τάζουμε δηλαδή ότι όλοι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα θέλαμε να τα είχαμε. Αλλά θα τη δούμε την οικονομική κατάσταση μετά, το πώς διαμορφώνεται και, ποιοι είναι οι παίχτες, να το πω έτσι. Γιατί φοβάμαι ότι συζητάμε εδώ στην Ελλάδα μεταξύ μας, αλλά τον τρίτο παίχτη, τον απέναντι, δεν τον έχουμε. Και δεν τον υπολογίζουμε βασικά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Να πάω στον κύριο Πονηράκο. Κύριε Πονηράκο, η ερώτησή μου είναι η ίδια. Πώς εσείς βλέπετε, πώς κρίνετε στα μέσα της δεύτερης εκλογικής, προεκλογικής περίοδου τα πράγματα? Τα πράγματα στην πατρίδα μας, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μετά από 40 χρόνια μεταπολίτευσης, με κύριους υπεύθυνους στα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν αυτές τις δεκαετίες, δεν είναι καθόλου καλά. Η οικονομική καταβαράθρωση της χώρας είναι γεγονός. Το να προβάλλουν διάφορα επιχειρήματα, εκβιαστικά διλήμματα και οικονομική τρομοκρατία για να επηρεάσουν τον κόσμο, δεν πρόκειται να ωφελήσει. Πρέπει να υπάρξει μια εθνική απάντηση στις εκλογές 17 Ιουνίου. Απάντηση σε ποιους δηλαδή? Εθνική απάντηση, όταν λέμε εθνική απάντηση, σημαίνει όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως κομματικών γραμμών, θα πρέπει να σκεφτούν ψύχρεμα, να δούνε ποιος είναι ο κίνδυνος και από πού κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε από τους ξένους ή κινδυνεύουμε από τους ντόπιους συνεργάτες των ξένων? Κινδυνεύουμε από τον λαό, τον εργαζόμενο, ο οποίος δεν έχει πλέον μέλλον, δεν έχει ελπίδα, ή κινδυνεύουμε από την οικονομική ελίτ, τους τραπεζίτες, τους δανειστές, τους τοκογλύφους, τους τοκιστές και τους λατσαδόρους που λέει ο κόσμος, οι οποίοι σ' όν και καλά θέλουν να επιβάλλουν ένα σκληρό νόμισμα, θέλουν να έχουν μια οικονομική σταθερότητα, αδιαφορώντας αν υπάρχει παραγωγή, αδιαφορώντας αν υπάρχει δουλειά, αν υπάρχει μέλλον για την νεολαία μας. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών, θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση στη χώρα, η οποία δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του μνημονίου βέβαια. Αυτό καταδικάστηκε άπαξ διαπαντός στις πρώτες εκλογές. Θα πρέπει να γίνει μια ανασυγκρότηση οικονομική, θα πρέπει να δώσουμε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται ο ελληνικός λαός να σταθεί στα πόδια του και να μην φύγει η νεολαία μας στο εξωτερικό. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί από τους μετανάστες που αθρώα συσσωρεύτηκαν μες στη χώρα μας. Εγώ δεν θα τους πω λάθρο μετανάστες ή οικονομικούς μετανάστες. Είναι γεγονός και γι' αυτό το πράγμα, για αυτή την εκατάτεια, είναι υπεύθυνες οι δύο κυβερνήσεις, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ότι αυτοί οι άνθρωποι συσσωρεύτηκαν στη χώρα μας. Διότι δεν είναι δυνατόν να περνάνε τα σύνορα, συνοδευόμενοι μάλιστα. Θα μου πείτε, έχουμε μεγάλες εκτάσεις θαλάσσιες και μπορούν να μπουν με καράβια και με καΐκια. Εντάξει, αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Το μεγαλύτερο μπαίνει από τον Εύρο. Από μια στρατιωτικοποιημένη περιοχή. Ένθεν και ένθεν υπάρχουν μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις Τουρκίας και Ελλάδος. Και όμως περνάνε αυτοί, συνοδευόμενοι από τους λαθρέμπορους, τους δουλέμπορους. Και από εδώ τους παραλαμβάνουν κάποιες υπηρεσίες δικές μας, τους δίνουν και κάρτα. Δεν ξέρω για πόσες ημέρες, για να έρθουν κάτω, στην Αθήνα, να σωρευτούν. Θα ήταν λύση πια ότι τους σταματάμε εκεί που έχουν φτάσει στη θάλασσα, γιατί το έκανα και ο Μπερλουσκόνη αυτό και τους έρει και βύθισε το καράβι. Αυτό θα ήταν μια λύση αυτό? Εντάξει, να δείτε, η λύση είναι να εφαρμοστούν οι νόμοι του κράτους. Σε κανένα, μπορείς να μπεις στη Γερμανία λαθρέα μέσα, μπορεί να μπεις στη Ρωσία, μπορεί να μπεις στην Αμερική. Έχουμε δει ντοκιματέρ αμερικάνικα που πυροβολούν τους μετανάστες πάνω στα σύρματα, στα σύρματοπλέγματα των συνόρων. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για μηχανές. Ακριβώς εκεί βρίσκονται, εκεί βρίσκεται το. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να εφαρμοστεί ο νόμος, έτσι, και να μην επιτρέπεται η είσοδος αυτών ή όσοι συλληφθούν να επαναδιακοπίζονται στη χώρα που τους έστειλε. Διότι είναι γεγονός ότι τους στέλνει κάποιος εδώ πέρα. Όταν αυτοί οι μετανάστες, που είναι φτωχοί μετανάστες και το μεροκάματο στη χώρα τους είναι 1 ευρώ, και έρχονται εδώ πέρα και έχουν στην τσέπη τους 2 και 3 χιλιάδες δολάρια, ποιος τους τα δίνει?
χώρια αυτά που έχουν δώσει στον δουλέμπορο και στον μεταφορέα. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα του μετανάστη και των μεταναστών είναι τόσο εύκολο που μπορεί να λυθεί κάνοντας, παίρνοντας και εφαρμόζοντας τον ελληνικό νόμο? Όταν παραδείγματος χάρη ένας μετανάστης, εμείς... και το ξέρουμε και το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς σαν ρεπορτάζ που έχουν γίνει, ότι δεν υπάρχουν και στοιχεία να δεις από ποιο κράτος έχει έρθει αυτός ο μετανάστης και τον βρίσκεις στη μέση στη θάλασσα με ένα καΐκι και βρίσκεις τα κάτω στο αμπάρι, ξέρω εγώ, κάτω άτομα τα οποία να τα πας πού, απέναντι στην Τουρκία, η Τουρκία δεν τους αφήνει. Λοιπόν, σας είπα και προηγουμένως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό έρχεται από τον Εύρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι είναι ματσωμένοι οικονομικά. Πώς να σου το πω αλλιώς. Είναι δηλώσεις αστυνομικών αυτό. Μάλιστα. Κάποιος τους στέλνει εδώ πέρα. Και εμείς τους υποδεχόμεθα σε εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν και Δουβλίνο 2 και δεν ξέρω τι. Δηλαδή το Σέγγεν είναι για να προφυλάσει τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους και τους. Όχι τους Αμερικάνους, τους παρασυρθήκαμε από την αντιαμερικανική μας ρητορική. Τους Εγγλέζους, τους Γάλλους. Και δεν πρέπει να προφυλάσσει την Ελλάδα, να γίνει αποθήκη δηλαδή η Ελλάδα μεταναστών, αποθήκη ψυχών. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε σωστά, για μηχανήματα. Υπάρχει όντως το πρόβλημα, αλλά τη λύση θέλουμε να δούμε, το να εφαρμόσει τον νόμο. Να εφαρμόσει τον νόμο. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν μπορεί να περάσει κουνούπι. Αν εφαρμοστεί ο νόμος στα σύνορα, δεν μπορεί να περάσει κουνούπι. Δεν σου λέω για ναρκοπαίδια και για πολυβόλα. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Μάλιστα. Κύριε Γόντικα. Δέστε κάτι, κύριε Παπαϊλιού, με αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα εδώ για τους μετανάστες. Θέληση θέλει. Θέληση και σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μείνουν εφαρμοστεί το Δουβλίνο 2. Να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα σε αυτούς όλους τους κατατρεγμένους που είναι θύματα υπεριαλιστικών πολέμων, φτώχειας σε μια σειρά χώρες, να δοθούν έγγραφα να πάνε εκεί που θέλουν. Και θέλουν να πάνε σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης που έχουν συγγενείς, έχουν παιδιά, έχουν γυναίκες, έχουν τέτοια. Δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ή θα έχεις μια πολιτική που θα συγκρούεται με τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα, η υπεριαλιστική πόλεμη και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν την Ελλάδα να είναι πράγματι αποθήκη ψυχών, ή θα βιώνεις αυτά τα προβλήματα που στην πορεία θα μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν, να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πολύ απλά τα ζητήματα, αρκεί να θέλει κανένας να συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους μηχανισμούς της αποφάσεις. Πώς γίνεται όμως, κύριε Γόντικα, να λέμε ότι, όπως είπε ο κύριος Πονηράκος προηγουμένως, ότι χρειάζεται να εφαρμοστούν οι νόμοι στην Ελλάδα και να μην εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί νόμοι τη στιγμή που είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν να θες την εθνική σου κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος τη στιγμή που είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Κάποια στιγμή δεν ξέρουμε ότι θα χάσουμε την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος και θα είμαστε Ευρώπη? Την εθνική κυριαρχία την έχουν παραδώσει εδώ και καιρό. Δεν πρέπει να είμαστε Ευρώπη. Δημοκρατία. Εμείς Ευρώπη, Ευρώπη είμαστε. Έτσι κι αλλιώς στην Ήπειρο που λέγεται Ευρώπη, κύριε Παπαϊλού, είμαστε. Άλλο η Ευρώπη, άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη που φτάνουν. Αθένα να μην στην γεωγραφία. Άλλο η συμμαχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ένα στόχο. Μπράβο. Ο στόχος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι Ένωση Καπιταλιστικών Κρατών, που είναι λυκό συμμαχία, έχει πολύ συγκεκριμένα μέτρα που λέει ότι Δουβλίνο 2 δεν επιτρέπεται να δώσεις ταξιδιωτικά έγγραφα σε μετανάστες που θέλουν να κινηθούν, ενώ έχει την ελευθερία κίνησης προσώπων, αγαθών, εμπορευμάτων, κεφαλαίων. Τα πάντα για τους καπιταλιστές πολύ καλά. Την ελευθερία κίνησης προσώπων μέσα στο εσωτερικό της δεν την έχει. Γιατί δεν θέλει η Γερμανία, η Γαλλία, οι θύνοντες χώρες, ο σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλει το πρόβλημα των μεταναστών, που είναι αποτέλεσμα, ξαναλέω, της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, είναι αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών πολέμων, να το έχουν στη χώρα του, ώστε να το έχουν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, να η λογική της σύγκρουσης που εμείς ακόμα βάζουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν τη λογική της συμμόρφωσης. Κοιτάξτε, κύριε Παπαϊλού, ο λαός μας έκανε ένα βήμα. Μισό κουτσό, ο θυμός, η αγανάκτηση, η δυσαρέσκεια είχε σαν αποτέλεσμα να καταποντιστούν τα κόμματα του κεφαλού, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Είχαν φροντίσει όμως οι μαστόροι του πολιτικού συστήματος να φτιάξουν παλιά και νέα αναγόμματα για να σκορπίσει ψήφος. Τώρα κάποια από αυτά τα μαζεύουν για να συγκεντρωθεί πάλι. Εμείς λέμε ότι να ολοκληρωθεί αυτό το βήμα. Να μην είναι μόνο καταδίκη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, να είναι και καταδίκη της πολιτικής τους. Να είναι καταδίκη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μαζί Πασόκ και Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια την διαμόρφωσαν, υλοποίησαν και στη χώρα μας και σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είναι καθαρή η προσπάθεια που γίνεται αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, του πολιτικού σκηνικού, η προσπάθεια διαμόρφωση δύο πόλων στη θέση των δύο κομμάτων,
του κεντροδεξιού πόλου και του κεντροαριστερού, κεντροδεξιού πόλου με επικεφαλή στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά, και κεντροαριστερού με πυρήνα και κυρίαρχη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, τα διαπιστευτήρια που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κεφάλαιο και στους ξένους, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικά αμέσως μετά τις εκλογές. Θα δούμε πολύ περισσότερα και με το πρόγραμμά του αύριο και με την, στην πορεία μέχρι τις εκλογές. Διαπιστευτήρια εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κεφάλαιο, στους τραπεζίτες, σε όλους αυτούς που είναι πίσω από το πολιτικό προσωπικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα πω. Είδατε, ο ΣΕΡ βγήκε καθαρά και στηρίζει σήμερα τον ένα πόλο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι το καταξοχή μου κόμμα του κεφαλαίου. Βγήκε και ενώ έβαλε θέμα για την κατάργηση του κατώτερου μισθού, ουσιαστικά ήθελε να χτυπήσει τις κλαδικές συμβάσεις, δηλαδή να μειωθούν οι μισθοί των 1.200-1.300 ευρώ που παίρνει ένας εργάτης στη βιομηχανία που έχει 20 χρόνια υπηρεσία. Το χαιρέτησε ο κύριος Ρουπακιώτης, ο υπουργός εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Βγήκε καταγγελία στο Βενιζέλο από τον Δασκαλόπλο. Δεν πήγε ο Δασκαλόπλο στη σύσκεψη που έκανε το Πασόκ. Βλέπετε λοιπόν καθαρά μηνύματα και καθαρή στάση του κεφάλαιου. Γιατί οι ανοιχτομάτιδες καπιταλιστές και κεφαλαιοκράτες βλέπουν πολύ καλά το χρήσιμο ρόλο που μπορεί να παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή κυβέρνηση, στα πολύ δύσκολα που έρχονται. Και έχουμε μπροστά μας καταιγίδα, κύριε Παπαϊλίου. Οι εξελίξεις με την όξυνση της κρίσης στην Ευρωζώνη. Μπαίνει και η Γαλλία στην Ευρωζώνη, επιβραδύνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης στη Γερμανία. Σε κρίση, μπαίνει και η Γαλλία στην κρίση, επιβραδύνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης στην απομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καπιταλιστική Γερμανία. Είναι σε κρίση ήδη η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία κτλ. Έρχονται πολύ πιο βάρβαρα μέτρα από αυτά που έχουμε ζήσει. Δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα έρθουν. Είναι μέτρα που τα έχει συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία με την Τρόικα και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ξέρουν πολύ καλά λοιπόν αυτοί οι ανοιχτομάτιδες καπιταλιστές και ντόπιοι και ξένοι, ότι μια αριστερή κυβέρνηση με τέτοιο light πρόσωπο και πρόγραμμα μπορεί μια χαρά και το κίνημα να καθυποτάξει και να μην αφήσει να αναπτυχθούν κινητοποιήσεις για να ανατρέψουν τέτοιες πολιτικές και λογικές και να περάσει αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα που χρειάζονται για να αναμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, να διαμορφωθούν οι δύο πόλοι, κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, που τα επόμενα χρόνια θα διαμορφώσουν τα πολιτικά πράγματα στη χώρα μας. Άρα ο λαός πρέπει να κάνει το βήμα καταδίκησης της πολιτικής, αποφασιστικής ενίσχυσης του ΚΚΕ για να υπάρχει το αντίβαρο, το αποκούμπι στα πιο δύσκολα που έρχονται. Κύριε Δελφάκη. Ναι. Να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαϊλιού, από μία μικρή αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ούτε ένας μήνας δεν πηγαίνει. Τα δύο κόμματα που για 38 χρόνια είχαν τη διακυβέρνηση της χώρας ιτήθηκαν και μάλιστα ιτήθηκαν κατά πολύ. Νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος δεν θα πίστευε ότι θα πάρουν τόσο μικρό ποσοστό. Αυτό είναι θετικό. Έτσι έπρεπε να γίνει, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς και εν τέλει αυτό που ξεκινήσατε να λέτε και η πρώτη ερώτησή σας, αν θα γίνει κυβέρνηση, που όλοι συζητούμε πια για συνεργασίες, πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι συνεργασίες αυτές λοιπόν επιβάλλονται και επιβλήθηκαν από την ψήφο του κόσμου. Ενώ θα μπορούσε το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό σύστημα από πολύ νωρίτερα με έναν αναλογικότερο εκλογικό νόμο και βλέποντας τις πιεστικές ανάγκες της χώρας και τα προβλήματα του λαού μας, να το έχει πράξει. Δεν το έπραξε. Και δεν είναι μόνο αυτό που δεν έπραξε βεβαίως. Αλλά θέλω να πω ότι η ψήφος του λαού και του κόσμου, εν τέλει στην Ελλάδα δυστυχώς, δεν γίνεται άλλο αλλιώς, πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, είναι αυτός που επιβάλλει τις πολιτικές λύσεις που πρέπει να δοθούν. Επομένως, κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι τίθεται θέμα κυβέρνησης συνεργασίας είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως, εγώ πρέπει να πω ότι όταν ακούω για συνεργάτες ξένων, για προδότες, για εφιάλτες, για καρατζαφέρι της αριστεράς κτλ, και αισθητικά με ενοχλεί και με πειράζει, αλλά νομίζω δεν βοηθούν κανέναν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι άσπρο-μαύρο οι καλοί και οι κακοί, ο καλός λαός και οι κακές κυβερνήσεις. Συνεπώς, είμαι αισιόδοξος
ότι θα υπάρξει κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή, όπως είπατε εσείς, αλλά ταυτόχρονα εμείς λέμε προοδευτική, βιώσιμη βεβαίως, που ασφαλώς θα έχει να αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες, τεράστια προβλήματα. Όποιος τάζει σήμερα λαγούς με πετραχίλια στο λαό μας δεν προσφέρει κανένα καλό έργο. Πρέπει να ομολογήσουμε που βρισκόμαστε. Η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι στην εντατική μονάδα, θα λέγαμε, με νοσοκομιακούς όρους εδώ που είναι ο κύριος Πονηράκος. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε όλοι σοβαρά υπόψη. Δυστυχώς θεωρώ ότι... Κύριε Δερφάκη, δεν θέλω να σας... Κατά τις διερευνητικές εντολές δεν ελήφθη αυτό υπόψη. Εσείς πιστεύετε ότι τα κόμματα, αυτά που είναι, και το, που είναι στη Βουλή μετά την 6 Μάη, πιστεύετε ότι λένε την αλήθεια και την πραγματικότητα στον κόσμο? Δεν μπλοφάρουν δηλαδή, δεν πάνε ξαφνικά για να κερδίσουν ψήφους αφού πλησιάσουν πολύ και... Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Αρεστά να το πω στον κόσμο. Ακριβώς αυτό πήγα να πω, ότι να μην πω όλα, δεν έχει σημασία, τα κόμματα συνολικά δεν ανταποκρίθηκαν μετά τις 6 Μαΐου στην ψήφο του κόσμου. Δηλαδή το πρώτιστο κριτήριο είναι τι ψήφισε ο κόσμος. Ψήφισε, είτε το θέλουμε είτε όχι, κυβερνήσεις συνεργασίας. Έπρεπε να ανταποκριθούν λοιπόν τα κόμματα. Αυτοί οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν, ο λαός μας νομίζω έχει αποδώσει τις ευθύνες, έχουν το βάρος της επιλογής τους ασφαλώς. Έτσι. Τώρα, νομίζω ότι χάθηκε μία ευκαιρία σε αυτές τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, που είναι έκτακτες, σαν πόλεμο έχει χαρακτηριστεί, αυτό όλοι το αναγνωρίζουμε, να γίνει μία πραγματικά οικουμενική κυβέρνηση. Τώρα αν θα συμμετείχε ο Δελφάκης ή ο Τομαράς ή ο Βενιζέλος ή ο Σαμαράς, αυτά ήταν επιμέρους ζητήματα τα οποία μπορούσαν και έπρεπε να έχουν λυθεί. Αυτοί που υπέγραψαν τα δύο μνημόνια, εννοώ σαν πρόσωπα, ναι, δεν έπρεπε να συμμετέχουν, παραδείγματος χάρη. Όμως, τι να κάνουμε, αυτή ήταν η ψήφος του κόσμου, του λαού, δεν μπορεί να τους πετάξουμε στον Κεάδα, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΚΚΕ, όλους, εν πάση περιπτώσει. Και επομένως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες έπρεπε να βρούμε συνεργασίες. Θέλω να πω ότι η Δημοκρατική Αριστερά έκανε το κάθε τι γι' αυτό. Δυστυχώς δεν ευδοκίμησε. Εδώ είμαστε, μπροστά είναι οι εκλογές. Ελπίζω, για τον τόπο δηλαδή, να βγει εν τέλει μια κυβέρνηση καλύτερη από εκείνη που προτάθηκε μετά τις 6 Μαΐου, από την οικουμενική που προτάθηκε. Αν δεν βγει καλύτερη όμως, αυτοί που δεν συμφώνησαν στο να γίνει αυτή η κυβέρνηση θα έχουν τεράστια ευθύνη κατά τη γνώμη μου. Εξαιρώ τη Χρυσή Αυγή, βεβαίως, και το ΚΚΕ που έχει μία θέση ότι δεν συμμετέχει σε μία κάποια κυβέρνηση τέτοια συνεργασίας. Οι άλλες δυνάμεις, κατά την άποψή μου, έπρεπε να συμμετέχουν σε μία τέτοια κυβέρνηση. Με δύο μόνο προαπαιτούμενα, καταρχήν, την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, και παρακάτω θέλω να πω δύο λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ευρώ και τι σημαίνει για τη χώρα. Βεβαίως, για τα και στην οικονομική την πολιτική. Σταδιακή αποδέσμευση από το μνημόνιο, απαγκίστρωση από το μνημόνιο, που το γεγονός ότι γίνεται όλη αυτή η κουβέντα μετά τις εκλογές για το τι πρέπει να αλλάξει με το μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση, επίσης, να το αναγνωρίσουμε, οφείλεται στην ψήφο του λαού μας. Μάλιστα. Να μπούμε στο δεύτερο κύκλο της συζήτησής μας. Και δεν ξέρω γιατί με ειδοποιεί το κοντρόλ, κάποιος έχει ένα κινητό και χτυπάει, ίσως το έχετε βάλει σε... σε αθόρυβο, δεν το ξέρω, κοιτάξτε το. Δημιουργεί πρόβλημα στον ήχο. Κύριε Κοντοζαμάη, να έρθω σε εσάς, να μπούμε στο σοβαρό θέμα, αυτό που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, τη φτώχεια την περιβόητη, την ονομαζόμενη, που καθημερινά αυξάνονται και οι άνεργοι, η κατάσταση οικογενειακή δεν είναι τόσο εύκολη, δυσκολεύει περισσότερο, οι τιμές δεν ελέγχονται, οι τιμές αυξάνονται, οι μισθοί μειώνονται, αν υπάρχουν και μισθοί, γιατί δεν υπάρχει και εργασία. Και έχουμε την απέναντί μας αυτή που ονομάζει ο κόσμος Τρόικα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για μένα δεν είναι Τρόικα, είναι 16 λαοί οι οποίοι στα κοινοβούλια τους έχουν ψηφίσει
και έχουν πάρει αποφάσεις να δοθεί αυτό το δάνειο η δανειακή σύμβαση περιβόητη, αφού βάλουν και κάποιους όρους που πρέπει να κάνουμε εμείς, γιατί κανένας δεν μας δίνει χρήματα δωρεάν να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς όπως θέλουμε και μετά από 1-2 χρόνια να ξαναζητάμε πάλι χρήματα για να μας ξαναδανείζουν. Και βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα, ενώ πριν από 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες κάναμε διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ερχόμαστε όλοι τώρα χαρούμενοι, όλα τα κόμματα με δεινός και σωρμένο, το ένα καταγγέλνει τη σύμβαση, το άλλο καταγγέλνει το μνημόνιο, τα άλλα λένε ότι θα πάνε να διαπραγματευτούμε. Ποιοι είναι οι λόγοι, επειδή βγήκε ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας, αλλάξαν τα πράγματα και θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε διαφορετικά? Τι άλλαξε επιτέλους, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή της επαναδιαπραγμάτευσης? Καταρχήν, κύριε Παπαϊλίου, να σας πω ότι το δίλημα των εκλογών δεν είναι μνημόνιο, όχι μνημόνιο. Νομίζω ότι αυτό έχει ξεπεραστεί. Το δίλημα είναι αν θα πάμε μπροστά η χώρα, αν θα προχωρήσουμε, αν θα υπάρξουν μεταρρυθμίσεις ή θα μείνουμε ακίνητοι ή θα πάμε παραπίσω. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είχαμε μάθει στην Ελλάδα να καταψηφίζουμε και όχι να ψηφίζουμε. Και πολύ σωστά καταψηφίστηκαν τα δύο μεγάλα κόμματα σε αυτές τις εκλογές. Και στις 17 Ιουνίου είναι η πρώτη φορά που ο λαός καλείται να ψηφίσει. Και να ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, με βάση ποιος έχει τη δυνατότητα να βγάλει τη χώρα από τη δύσκολη οικονομική θέση, κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ποιος έχει σχέδιο, ποιος έχει όραμα για το μέλλον. Και νομίζω ότι ο θυμός και η οργή, τα οποία εκφράστηκαν με την ψήφο του λαού στις 6 Μαΐου, θα πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε μια ψήφο ευθύνης. Διότι, δυστυχώς όμως και σήμερα, βλέπουμε ότι από τα λεφτά υπάρχουν, που έλεγε το Πασόκ, και έχουμε φτάσει να συζητάμε για τα λεφτά περισσεύουν, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι δυνατότητες επαναδιαπραγμάτευσης υπάρχουν και μάλιστα στο Μνημόνιο 2 έγινε διαπραγμάτευση, κάτι που δεν είχε γίνει στο Μνημόνιο 1 και η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που μίλησε για επαναδιαπραγμάτευση. Από εκεί και πέρα... Θα μπορούσα εγώ να μην διαφωνήσω ότι πράγματι έγινε μια διαπραγμάτευση, αλλά λέω μέσα στους 3 μήνες, στους 4 μήνες, τι άλλαξε και θα μπορεί να γινόταν καλύτερη επαναδιαπραγμάτευση? Αυτό ρωτάω. Καταρχήν, το Μνημόνιο έχει κάποιους στόχους οι οποίοι επαναπροσδιορίζονται και αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 3 μήνες. Το μνημόνιο τι μας λέει? Μας λέει έχουμε αυτόν τον στόχο. Βρείτε έναν τρόπο να φτάσετε εκεί πέρα. Το μνημόνιο δεν είπε πηγαίνετε τον ΦΠΑ στο 23%, ένα ποσοστό το οποίο έχει γονατίσει την αγορά. Το μνημόνιο λέει πρέπει να εξοικονομήσετε τόσους τέτοιους πόρους. Εάν λοιπόν εμείς έχουμε ισοδύναμα μέτρα ισοδύναμα αποτελέσματος και μπορέσουμε αυτά τα μέτρα να τα εφαρμόσουμε έτσι ώστε να ανακουφίσουμε το κράτος, το λαό, τους επιχειρηματίες, την αγορά από τα δυσβάσταχτα μέτρα του μνημονίου, τότε θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε. Να σας υπενθυμίσω, το είχαμε πει και σε μια κουβέντα μας προεκλογικά, κύριε Παπαϊλίου, το λαθρεμπόριο καυσίμων αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη χώρα μας. Εάν μπορούσαμε λοιπόν να πατάξουμε το λαθρεμπόριο καυσίμων, θα είχαμε αμέσως 2 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία μας. Λοιπόν, η επαναδιαπραγμάτευση είναι εφικτή. Νομίζω ότι και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα τελευταία δίνουν με τις δηλώσεις τους ένα παράθυρο ευκαιρίας ότι κάτι θα μπορέσουμε να επαναδιαπραγματευτούμε και νομίζω ότι η επαναδιαπραγμάτευση θα πρέπει να είναι σε 2 κατευθύνσεις. Πρώτον, στην επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους και δεύτερον, στην ανακούφιση των χαμηλών στρωμάτων που πλήττονται από την κρίση. Επιμένω και λέω το εξής, θα μπούμε και στις λεπτομέρειες και στο κόμμα του κάθε κόμματός σας, αλλά επιμένω να λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 3 μήνες. 4, 5, τι άλλαξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορεί η Μέρκελ ή τα άλλα κράτη τα οποία έχουν ψηφίσει στα κοινοβούλια τους ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και πήραμε κάποιες αποφάσεις? Και μάλιστα τι αποφάσεις? Ορισμένα κράτη δανείζονται με 5% με 6% και δίνουν στην Ελλάδα με 2,8%. Και έρχεται είτε... Καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι δεν θέλει να είναι, θέλει να είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχει μια άλλη οικονομική πολιτική.
και είναι σεβαστή. Αλλά όλα τα υπόλοιπα κόμματα λένε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς το μνημόνιο και την Δανειακή Σύμβαση δεν θέλουμε. Θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση, λέει ο ένας, θα καταγγείλουμε το μνημόνιο, λέει ο άλλος, χωρίς να συζητάμε με αυτούς που μας δώσανε και μας δίνουν τα χρήματα και από αυτούς που θέλουμε να πάρουμε τα χρήματα. Νομίζω ότι μονομερείς πράξεις... Βλέπετε εσείς κάποια αλλαγή και πού είναι αυτή η αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει η πολιτική, η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είπε ο κ. Βόντιγκας ότι δεν φαίνεται να αλλάζει αλλά να πηγαίνει σε πιο σκληρή, να το πω έτσι. Νομίζω ότι αλλάζει όμως, κύριε Παπαϊλίου. Καταρχήν από ότι μονομερείς πράξεις είναι όνειρο θερινής νυχτός και θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες, έτσι που είπατε για καταγγελία του μνημονίου μονομερός και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν καταλάβει ότι μας έχουν στραγγαλίσει οικονομικά και πρέπει να υπάρξουν οι συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα. Πριν λίγο καιρό δεν συζητούσαν για ευρωομόλογο. Η κουβέντα αυτή έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά μήπως, κύριε Κοντοζαμάνη, και αυτό είναι ερώτηση και σε όλους, η Ελλάδα τι έκανε ψηφίζοντας το δεύτερο μνημόνιο ή τη δεύτερη δανειακή σύμβαση. Έκανε, εφάρμοσε κάτι που λέει το μνημόνιο ή περιμένουμε τα μέτρα του Ιουνίου για να εφαρμόσει αυτό που λέει το μνημόνιο. Καταρχήν. Δηλαδή για να πω ότι πάω για να επαναδιαπραγματευτώ κάτι, θα πρέπει να έχω κάνει προσπάθεια και αυτή η προσπάθεια να φέρει αποτέλεσματα αρνητικά και να πω ρε παιδιά, ελάτε εδώ. Εδώ μου είπατε να κάνω αυτό το πράγμα. Συμφωνήσαμε να κάνω αυτό, αλλά τα αποτελέσματά του είναι αρνητικά. Εμείς εκ των προτέρων απορρίπτουμε όλα τα άρθρα του μνημονίου και όλη την δανειακή σύμβαση, χωρίς να έχουμε προβεί ούτε σε ένα μέτρο από αυτό που λέει το μνημόνιο. Για να απαντήσουν και οι υπόλοιποι συνομιλητές μας σε αυτό το ερώτημα, να απαντήσω πρώτος εγώ για να τελειώσω την κουβέντα μου. Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν δεν είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει το μνημόνιο. Και φάνηκε αυτό διότι δεν ψήφισε το μνημόνιο 1. Φτάσαμε στο μνημόνιο 2. Γιατί φτάσαμε? Διότι δεν υλοποιήθηκαν κάποια πράγματα από το μνημόνιο 1, αυτονόητα πράγματα. Και δυστυχώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, έπρεπε να έρθει ένα μνημόνιο, να έρθουν οι ξένοι, για να μπορέσουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα να εφαρμόσουμε κάποια αυτονόητα πράγματα. Αναφέρομαι σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Το οποίο και αυτό, ένα επάγγελμα έχουμε ανοίξει και αυτό το μισό μέχρι στιγμής. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε στο Μνημόνιο 2 και είχαμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Και γι' αυτό αναγκάστηκε και η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει το Μνημόνιο 2. Μάλιστα. Κύριε Τομαρά, η ερώτηση μου είναι η ίδια. Τι άλλαξε μέσα σε 5 μήνες που σήμερα και ο κύριος Βεντζέλος λέει ότι παιδιά είναι άλλες καταστάσεις τώρα, ελάτε όλοι μαζί να πάμε να διαπραγματευτούμε μετά από 5 μήνες. Είναι σαφές τι άλλαξε, αλλά είπαμε ότι αυτές τις εκλογές έκλεισε ο κύκλος της μεταπολίτευσης. Είπαμε ότι πρέπει να συζητάμε με επιχειρήματα, πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο και πρέπει αυτό να το κάνουμε όχι μόνο οι πολιτικοί, αλλά και ο κόσμος να το καταλάβει. Δεν μπορούμε να συζητάμε άλλο με συνθήματα. Παραδείγματος χάρη, τι έγινε τώρα. Το Πασόκ, όπως είπαμε, έδωσε χρήματα στον κόσμο, βοήθησε την Ήπεθρο, το κοινωνικό κράτος, βοήθησε τους μη προνομιούχους Έλληνες αυτά τα 30 χρόνια, τα μεγάλα έργα, την ανάπτυξη. Αλλά αυτή η ανάπτυξη είχε βασιστεί στην κατανάλωση, είχε βασιστεί στις εισαγωγές, είχε οδήγησε σιγά σιγά στη μη παραγωγή στη χώρα, δηλαδή να μην παράγουμε. Οδήγησε ή μάλλον δεν βελτίωσε την οργάνωση του κράτους. Παραδείγματος χάρη το κόστος στην υγεία, τη φοροδιαφυγή, τις ΔΕΚΟ, όλα αυτά. Και ενώ και σε προηγούμενη κυβέρνηση επί Πασόκ λέγαμε ότι, και το έλεγε και η Νέα Δημοκρατία κατά καιρούς και τα άλλα κόμματα το λέγανε ως ζητούμενο, λέγαμε ότι το κυρίαρχο αίτημα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Αντί να πετύχουμε αυτό το στόχο, τον πολίτη τώρα τον έχουμε ξεχάσει και ο πολίτης σκοτεύει να μην έχει κάνει εισοδήματα τώρα. Λοιπόν, πρέπει αυτά τα πράγματα λοιπόν να τα πούμε και να δούμε την πραγματικότητα. Το Πασόκ τιμωρήθηκε για αυτά που δεν έκανε. Έκανε πολλά πράγματα και γι' αυτό τόσα χρόνια ήταν στην πολιτική σκηνή. Κάποια πράγματα δεν έκανε και γι' αυτό τιμωρήθηκε. Τώρα δεν μπορούμε με το να αλλάξουμε κυβερνήσεις ή με το να ψηφίζουμε άλλους. Δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι εκεί. Και μάλιστα από τη συμπεριφορά των κομμάτων που δεν ήταν στην εξουσία μέχρι τώρα, μετά τις 6 Μαΐου, είδαμε ότι μάλλον δεν έχουν καταλάβει που βρισκόμαστε.
δεν θέλουν να αναλάβουν την εξουσία. Και κινδυνεύουμε να πάμε σε ένα μήνα να μην έχουμε χρήματα ή να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, που δεν το πιστεύω και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, θέλω να είμαι αισιόδοξος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δυσχεραίνεται η κατάσταση της χώρας. Έχει μια στοιχεία που μπορείτε να είσαστε αισιόδοξος και να το πούμε στον κόσμο ότι πράγματι δεν υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι στοιχεία να έχω? Ο ελληνικός λαός κατά 80% λέει με όλες τις δημοσκοπήσεις, με όλους τους ανθρώπους που ψηφίζει όλα αυτά τα χρόνια, ναι, λέει ότι πρέπει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Άλλο είναι σαφές. Τι στοιχεία να έχω παραπάνω? Άλλο το θέλω και άλλο το μπορώ να παραμείνω. Από εκεί και πέρα είναι. Από εκεί και πέρα είναι δική μας ευθύνη των πολιτικών κομμάτων να διαχειριστούν τα πράγματα έτσι που να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Τώρα η άποψη του ΚΚΕ, που είναι μια διαχρονική άποψη που λέει εκτός Ευρώπης κτλ., μπορεί να πούμε ότι έχει μια συνέπεια και έχει και μια λογική κατά τη δική τους άποψη. Αλλά αυτό το πράγμα δεν προχωράει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή ο λαός επί πολλά χρόνια το καταψηφίζει. Και μάλιστα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα ότι αυτή τη δυσαρέσκεια που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ δεν την εισπράττει το ΚΚΕ. Δηλαδή, βλέπουμε από ό,τι θυμάμαι τις δημοσκοπήσεις, δείχνουν μια μικρή μείωση στα ποσοστά στις δεύτερες εκλογές. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Πρέπει να είμαστε σύγχρονοι, να δούμε τα προβλήματα έτσι όπως είναι σήμερα στην κοινωνία και να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε με το διάλογο και τα επιχειρήματα που είπαμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Για τα προβλήματα, είτε φύγει το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΠΑΣΟΚ είναι εκεί, είναι τα ίδια. Δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Τα προβλήματα ποια είναι? Τα προβλήματα ότι δεν έχουμε κράτος. Δεν είναι οργανωμένο το κράτος μας. Τα προβλήματα είναι ότι δεν μπορούμε να θασέψουμε τη φοροδιαφυγή. Τα προβλήματα είναι ότι κοστίζουν οι δημόσιες προμήθειες στην Ελλάδα περισσότερο από ότι κοστίζουν σε όλο τον άλλο κόσμο. Οι δρόμοι, τα ιατρικά, όλα αυτά κοστίζουν παραπάνω στην Ελλάδα. Άλλο θέλω να ρωτήσω και να διευκρινιστεί στον φίλο τηλεθεατή. Εγώ λέω το εξής, ότι όταν πάει κάποιος να καταγράψει, να το πω έτσι, μια κατάσταση, ότι δεν θα μπορεί να υπάρχει ένα επεισόδιο και να μην φτάσουμε ούτε καν στις 17 Ιουνίου, ότι βρισκόμαστε σε αυτή την καμπή που άκουσα και χθες προχθές την κυρία Παπαρίγα να λέει, παρότι δεν στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ότι παιδιά είναι σοβαρά τα πράγματα και πράγματι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να φτωχέψουμε και να έρθουμε στην ανεξέλεκτη φτώχευση. Ενώ βλέπουμε ότι με το παραμικρό κατηγορείται από το άλλο κόμμα, οποιοδήποτε, ότι κινδυνολογεί. Και το χρησιμοποιήσατε εσείς. Γι' αυτό σας έκανα την ερώτηση. Ότι δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Το να λες την πραγματικότητα, εδώ που φτάσαμε, δεν κινδυνολογείς. Πιστεύω ότι. Φοβόσαστε, βλέπω, και όχι μόνο εσείς. Γενικότερα όλα τα κόμματα κατηγορεί το ένα το άλλο γιατί κινδυνολογεί. Όχι, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Εγώ λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτά. Το ψήφιζε ο κόσμος τόσο καιρό. Αυτό είναι ένα έργο που υπάρχει. Αν τώρα φοβόμαστε ότι θα χάσουμε κάτι, φοβόμαστε να μην χάσουμε αυτό το επίπεδο διαβίωσης που μας εξασφάλισε κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Αυτό φοβόμαστε. Τώρα το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποια λάθη, αν θέλετε να τα συζητήσουμε και αυτά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, εγώ λέω πώς. Και είναι σε αυτό το ποσοστό. Από εκεί και πέρα αυτοί που θα συνεχίσουν, και εμείς θα συμβάλλουμε σε αυτό, γιατί έχουμε και γνώση, και για τον απλούστατο λόγο, ότι επειδή τόσα χρόνια είμαστε στην εξουσία, έχουμε και τη τεχνογνωσία και έχουμε και θέληση. Εμείς θα συμβάλλουμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια για τη χώρα. Αλλά αυτοί όμως που έχει ψηφίσει οι πολίτες που τους ψήφισαν για να αναλάβουν τις ευθύνες τους, πρέπει να τις αναλάβουν. Παραμένω στην ερώτηση. Και δεν μπορούμε, να λέμε, δεν ξέρω ίσως πλησιάσω σε αυτό που ζητάτε, δεν μπορούμε να λέμε τώρα το μνημόνιο και το μνημόνιο και να το κατηγορούμε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Μπορούσαμε να βρούμε από πουθενά άλλου χρήματα. Ακόμη και αυτό που λένε ορισμένοι για τη διαπραγμάτευση και να σβήσουμε το επαχθές χρέος και όλα αυτά. Μα στο δυτικό κόσμο δεν έγινε πουθενά αλλού τέτοια μείωση 106 δις από το δημόσιο χρέος. Μιλάτε και τώρα δεν πρέπει να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και να λέμε είμαστε υπέρ του μνημονίου, εκτός του μνημονίου κτλ. Ο κόσμος, οι πολίτες πάσχουν γιατί τους μειώθηκαν οι συντάξεις, γιατί τους μειώθηκαν οι μισθοί, μειώθηκαν και οι δικοί μας μισθοί. Όλοι πάσχουμε, όλοι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να τοποθετούμαστε σε σχέση με το μνημόνιο και να τους χαϊδεύουμε τα αυτιά, στους πολίτες με αυτό έτσι, τον τρόπο. Έτσι αυτό το πράγμα λέω εγώ. Η πραγματικότητα λοιπόν, ναι, μα εγώ σας λέω, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Χαϊδεύουμε τα αυτιά των... Σας λέω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή τι πρέπει? Πρέπει να σταματήσουμε τη φοροδιαφυγή. Τελεία και παύλα. Πρέπει οι δημόσιες προμήθειες να μην στοιχίζουν στην Ελλάδα όσο στοιχίζουν. Να στοιχίζουν όσο στοιχίζουν και στον ιδιωτικό τομέα, να στοιχίζουν όσο στοιχίζουν και στο εξωτερικό. Πρέπει ο ιδιωτικός τομέας
να μην συναντά ως εμπόδιο το δημόσιο τομέα, να θέλει ένας του ιδιωτικού τομέα να κάνει μια δουλειά, να πάρει μια άδεια, να ανοίξει μια νέα επιχείρηση και να έχει εκεί πέρα τους γραφειοκράτες και να το δημιουργούν προβλήματα. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να, αυτά είναι τα προβλήματα. Είναι δύσκολα και πρέπει να τα λύσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε είμαστε υπέρ του μνημονίου, κατά του μνημονίου και αυτό δεν υπάρχει. Το μνημόνιο είναι. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαπραγματευτούμε λίγο το μνημόνιο. Ναι, μπορούμε τώρα να το διαπραγματευτούμε λίγο καλύτερα, γιατί οι συνθήκες στην Ευρώπη άλλαξαν, όλα, διότι είδαμε και οι Ευρωπαίοι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, είδαμε και την κρίση τώρα που έχουμε στην Ισπανία και Γαλλία και δεν ξέρω που άλλο θα πάει. Έχουμε και εμείς, και τελειώνω με αυτό, έχουμε και εμείς ένα διαπραγματευτικό όπλο τώρα και λέμε ότι εν πάση περιπτώσει τότε φοβόμαστε ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Τώρα πήραμε τα χρήματα και έχουμε και εμείς μια καλύτερη άνεση να διαπραγματευτούμε. Και πάλι αυτή η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι κατάργηση του μνημονίου. Άμα μπορεί κάποιος να το κάνει, ας πάνε να το κάνει. Πολύ ευχαριστώ. Θα το δεχτούμε. Η διαπραγμάτευση θα είναι σε κάποια σημεία. Εμείς έχουμε τα 6 σημεία. Το πρόβλημα είναι αυτό που ρώτησα, αν πράγματι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, γιατί ακούω από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, επειδή ο Ολάν στη Γαλλία άλλαξαν τα πράγματα, δηλαδή πήγανε προς το καλύτερο, παραμένει η πολιτική της Ευρώπης αυτή που ήταν, είτε τη λένε διαμέσου της Μέρκελ, είτε τη λένε διαμέσου της Γαλλίας. Επειδή είπατε και για το πρώτο μνημόνιο, επειδή το πρώτο. Στον πρώτο κύκλο δεν μίλησα πολύ, αν μου επιτρέψετε λίγο. Επειδή είπατε για το πρώτο μνημόνιο, ότι ήταν μόνο η κυβέρνηση του Πασόκ που το προχώρησε. Μα δεν η κυβέρνηση. Ακούστε εδώ. Λοιπόν, η κυβέρνηση του Πασόκ λοιπόν, παρέλαβε ένα διαλυμένο κράτος το 2009 και προσπάθησε. Δεν θέλω να πούμε. Δεν το διαβάσατε το μνημόνιο. Δεν θέλω να πούμε στα παλιά, γιατί έχουμε τα καινούργια και τα φρέσκα. Κάποια στιγμή θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε και για το παλιό και για το καινούριο μνημόνιο. Πάντως, κύριε Παπαϊλίου, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι όλα τα κόμματα χαϊδεύουν τα αυτιά των Ελλήνων. Όταν λέτε ότι δεν είμαστε μνημονιακό κόμμα και αυτό, τι είναι αυτό, τι θα πει δεν είμαστε μνημονιακό κόμμα. Εγώ διαφωνώ με αυτόν τον όρο. Διαφωνώ με αυτόν τον όρο. Όχι, η ερώτηση είναι καθαρά συγκεκριμένη, κύριε Πονηράκο, έρχομαι σε εσά. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Εσεί λέτε, θα καταγγείλετε το μνημόνιο. Θα καταγγείλετε το μνημόνιο και την δανειακή σύμβαση. Τι εννοείτε με αυτό το πράγμα? Εμείς λέμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Υπάρχει ανεργία, υπάρχει ανέχεια, υπάρχει περικοπή μισθών και συντάξεων. Καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν συνθήκες έκρηξης. Αν θέλουμε να κοιτάμε τα πράγματα, κατάματα. Βεβαίως, με το όνομά τους. Φτώχεια και Άγιος ο Θεός που λένε που λέγανε παλιοί. Εμείς δεν ρίχνουμε τις ευθύνες στην Τρόικα. Αν και είναι προσβλητική η εικόνα αυτών των κυρίων που περιφέρονται στις τηλεοράσεις κάθε μέρα και τους προβάλλουν και η κρατική τηλεόραση και να τους διαφημίζει ότι δώσαν εντολές και ελέγξαν τον έναν υπουργό ότι μπήκαν στην εφορία της Καλλιθέας και πήραν φακέλους να τους πάνε στο γραφείο τους να τους ελέγξουν. Πού είμαστε? Αυτά ούτε σε αποικιοκρατία του περασμένου του 19ου αιώνα δεν γινόντουσαν. Όχι στην Ελλάδα το 2012. Δεν ξέρουν ότι δεν πρέπει να προσβάλλουν το φιλότιμο του Έλληνα. Ο Έλληνας μπορεί να τεινάξει όλα στον αέρα κάποια στιγμή. Να το λάβουν υπόψη τα φίλια. Δεν τα έχει τεινάξει δηλαδή μέχρι τώρα? Όχι, δεν τα έχει τεινάξει. Ακόμη υπομένει. Ακόμα υπομένει. Αλίμονό μας αν τα τεινάξει στον αέρα. Γιατί τότε εκείνος που φοβόμαστε, εγώ προσωπικά φοβάμαι, δεν είναι η έκρηξη μόνο. Είναι ποιοι θα εκμεταλλευτούν την έκρηξη. Γιατί πάντα αυτό γινόταν στην Ελλάδα. Κάποιοι απ' έξω και από μέσα, συνεργάτες τους, εκμεταλλευόντουσαν τις εκρήξεις του κόσμου για να φέρουν τα πράγματα εκεί που θέλουν. Είπατε προηγουμένως για την εκλογή του Ολάντ στη Γαλλία. Διαβάζοντας την ιστορία, έχω μάθει να μην εμπιστεύουμε τους Γάλλους. Είναι οι πρώτοι που μας πούλησαν το 22. Και ο λαός τους είχε αποδώσει και κάποιο επίθετο, αν το θυμάστε. Δεν θέλω να το πω γιατί είναι λίγα. Ότι δεν άλλαξε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή βγήκε ο Ολάντ. Αυτό θέλω να πω. Η δημοσιοοικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει. Γι' αυτό λέω, αλλάξανε κάποια πράγματα. Και τα ταξίδια, που κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Γαλλία και στο Βερολίνο από εδώ, δεν κατάλαβα τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να πάρει το OK γι' αυτό, όπως το πήρε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το OK θα το πάρουν από τον ελληνικό λαό και όχι από τους ξένους. Οι ξένοι τη δουλειά τους να κάνουν. Οι ξένοι ακολουθούν. Τα κόμματα εδώ έχουν και τα κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βέβαια, το λέω, να απαντήσουν. Άρα, τα κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όπως λειτουργούν, και τα κόμματα στην Ελλάδα. Είπε προηγουμένως. Κάθε κόμμα από εδώ την Ελλάδα έχει το αντίστοιχο κόμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι κακό. Αλλά εμείς δεν έχουμε, δώσει αξιοδότηση, ούτε λευκό διαχείριση. Είπε, δεν θυμάμαι ποιος τον Παντεσής ή κάποιος από τους μιλητές, ότι αφού μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δεδομένο ότι θα χάσουμε εθνική κυριαρχία. Δεν μας το έχει πει κανένας σε κάθαρα αυτά. Άρα δεν έχετε διαβάσει τις συμφωνίες, ναι, που έχουν υπογραφεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν τις έχω διαβάσει εγώ, πόσο μάλλον που δεν διαβάσανε οι βουλευτές και το κοινοβούλιο το μνημόνιο που το υπογράψανε και οι υπουργοί που το υπογράψανε. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εγώ ξέρω ότι αυτό που έχουν πει τουλάχιστον, ότι υπήρξε μια ένωση σε βάση κάποια ισοτιμία των κρατών. Αν πάτε στο Άχεν, υπάρχει ένα φρούριο, ένα κάστρο, ένα παλάτι, ας το πούμε. Και στις κλίμακες που ανεβαίνουν πάνω στον πρώτο όροφο υπάρχουν οι φωτογραφίες των ηγετών που υπογράψαν τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών είναι το Αντενάουερ, είναι και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρεσβύτερος. Λοιπόν, αυτό κανένας δεν μας είπε. Βέβαια τον άκουγε εγώ και έλεγε προς Θεού, όχι εθνικισμός. Δηλαδή δεν κατάλαβα, ο πατριωτισμός έγινε εθνικισμός. Πάντως ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι να φτάσει στο τέλειο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα, όπως είναι άμεσα, τα πράγματα. Ο καθένας, είτε ο ένας είναι Ιταλός, να είναι εθνικιστής, ο άλλος είναι Έλληνας. Κάποια πράγματα θα ξεχαστούν. Πρέπει να ξεχαστούν. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσει τον ελληνικό λαό, ότι πάμε για φεντεραλισμό και όχι για ελληνικό κράτος. Εγώ επανέρχομαι στη συζήτησή μου και λέω στη συζήτησή μας και λέω ότι καταγγέλλοντας, όπως λέει με οι ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμένου, καταγγέλλοντας το μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση, την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων, το οποίο ακόμη δεν έχει οργανωθεί ακόμα, να ξέρετε έτσι, είναι μεμονωμένα στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Αυτό και μόνο θα δείχνει ότι έχει κάποια δυναμική. Διότι εμείς εδώ στην Αρκαδία, παραδείγματος χάρη, είμαστε αντιμέτωποι με 4-5 οργανωμένα κόμματα και είμαστε μεμονωμένοι υποψήφοι. Το ξέρω. Γεγονός. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έχει ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο το έχει ανακοινώσει, το έχει δημοσιοποιήσει και αυτό περιλαμβάνει λογιστικό έλεγχο του χρέους από το 1984. Είναι όλα καλά αυτά τα πράγματα. Θα σας τα πω, απαντήσω. Καταγγελία των συμβάσεων και των ρυθμιστικών νόμων. Γιατί τώρα μας λένε ότι από τώρα και ύστερα δεν θα ψηφίσουμε τίποτα για να εφαρμοστεί το μνημόνιο. Γιατί με την κυβέρνηση Παπαδήμου τα έχουν ψηφίσει όλα. Και τώρα θα γίνει απλώς εφαρμογή των νόμων που ψηφίσαν τότε, μέχρι τον Ιούνιο. Που λέγανε για τα 11,2, δεν ξέρω πώς έλεγαν. Λοιπόν, επομένως δεν είναι το πρόβλημα που θα πάμε με το μνημόνιο. Το μνημόνιο κατηγγέλθη και απερίφθη στις πρώτες εκλογές της 6 Μαΐου. Για μας έχει τελειώσει. Τώρα το πρόβλημα είναι νομικό, είναι πολιτικό, θα το βρούμε. Όχι, δεν είναι ούτε νομικό. Είναι και νομικό. Είναι και νομικό. Είναι οικονομικό. Ναι. Γιατί όχι, μας το έχουν περάσει ότι είναι οικονομικό. Γιατί είναι και νομικό θέμα. Διότι είναι μια διεθνή σύμβαση και οι διεθνείς συμβάσεις έχουν κάποια πρακτική που θα υπογραφούν στη Βουλή. Το κύριο που να δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αυτή... Το υπογράψει μόνο ο Παπανδρέου Γιώργος και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ναι. Και μάλιστα έχουν γίνει νόμοι που εξιοδοτήσαν τον Παπακοσταντίνου να πάρει η Βουλή απόφαση με μια νέα ψηφοφορία και να πει ότι δεν ισχύουν δεν κατά την Ελλάδα, αν αυτό θέλει. Τα 2/3 των βουλευτών δεν τα πήρε. Όχι, εγώ σας λέω νομικά μπορεί να το... Νομικά γίνεται, το μόνο εύκολο είναι το νομικά. Εγώ λέω νομικά. Το οικονομικό. Κάνεις το την ρήξη κάποια στιγμή... και λες ότι εγώ αυτή τη δανειακή σύμβαση δεν θέλω. Την αποδέχομαι, δεν θέλω. Πήραμε τόσα δισεκατομμύρια δάνειο. Πού πάνε αυτά τα δάνεια? Πήγε ένα ευρώ σε ένα αναπτυξιακό έργο για να βρεθεί μια θέση εργασίας. Όλα πάνε για να πληρώνουν. Ξαναλέω, θα μπορούσε να συμφωνήσω να σε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω ότι αύριο το πρωί βγαίνει ο κύριος Καμένος και βγαίνει το κόμμα σας ναι. να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ναι. Λέει, καταγγέλλω το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση. Και λέμε. Και από εκεί και πέρα. Θα γίνει η επιτροπή η οποία θα έχει ένα χρονικό ορίζοντα ενός μηνός να απαντήσει. 10 ημερών λέγω. 10 ημερών. Ναι. Και θα πει ότι χρωστάμε τόσα. Δεν χρωστάμε τόσα που μας χρεώνουν. Σωστά. Ποιο είναι το επιτόκιο, το Euribor, ποιο είναι, πόσο είναι. Ναι. Κύριε Τομαρά, είστε οικονομολόγος. 1% πόσο είναι. Είναι περίπου. Λοιπόν, ναι. Γιατί πληρώνουμε 3, 4 και 5%. 2% πληρώνουμε. Τώρα. Και η Ισπανία πληρώνει 6%. Ξεκινήσαμε όμως με 6. Ναι, αλλά όταν ξεκινήσαμε ήμασταν στις αγορές. Λοιπόν, αυτό που είπατε στο πρώτο μνημόνιο, ο Παπανδρέου, πήγε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ναι. Και άλλαξε η κατάσταση. Λέμε. Πόσο καιρό θα συνεχίσουμε να ζούμε με δάνεια, με δανεικά.
Ένα νοικοκυριό, όταν έχει 1000 δραχμές, θα χαλάσει 999. Αν θέλει ένα νοικοκύριο στο σπίτι του, θα χαλάει 1500. Κάτι πρέπει να κάνει όμως ο νοικοκύριος στο σπίτι του, όμως, έτσι. Θα κάνει. Είπαμε, έλεγχο του χρέους και θα αναλάβουμε την αποπληρωμή του χρέους. Για να πάρει τα 1300 ευρώ το μήνα χωρίς να δουλεύει. Θα αναλάβουμε την αποπληρωμή του χρέους του πραγματικού. Όχι αυτού που μας έχουν βάλει οι διεθνείς τραπεζιτικές ελίτ. Εγώ σας λέω ότι έρχεστε αντίθετος και σας λένε ότι δεν σας δίνουμε χρήματα. Ωραία, πηγαίνετε στην αγορά και πάρετε χρήματα. Ναι, αν δεν μας δώσουν χρήματα, δεν θα πάρουν δόσεις δανείου. Δεν θα πάρουν, πέσουν έξω. Δεν θέλουν, τα πρώτα αυτοί παράμεις. Θα πέσουν πρώτα αυτοί έξω. Σε αυτό στηριζόμαστε, δηλαδή. Δεν στηριζόμαστε αυτό. Δεν στηριζόμαστε. Εμείς θα πάμε με καλή πίστη για να διαπραγματευτούμε και να πούμε, κύριοι, μας έχετε αδικήσει εδώ. Είμαστε σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το τραπεζιτικό οικονομικό χρηματοοικονομικό σύστημα. Έτσι, αλλά μας έχετε αδικήσει, μας βρήκατε σε δύσκολη στιγμή και μας πατήσατε στο λαιμό. Αυτό δεν θα συνεχιστεί. Εμείς έχουμε δυνατότητες να ανταπεξέλθουμε. Θα μας δώσετε μια χρονική ευκαιρία. Έχουμε πλούσια ορυκτά. Ξέρετε από πότε θα σε τέλεια, τα λέμε από το 1938, τα λέμε, τα ξέρουμε μάλλον. Και κοντεύουμε να τα βγάλουμε. Ξέρετε όμως, το είχα πει και σε μια άλλη συζήτηση εδώ πέρα, ότι το 2010, 31 Δεκεμβρίου έριξαν κάποιες συμβάσεις οι οποίες παραχωρούσαν αποκλειστικά την εκμετάλλευση αυτών των ορυκτών σε αμερικανικές εταιρείες και η σύμβαση αυτή έληξε. Και τώρα πρέπει να γίνει καινούργια σύμβαση. Μήπως δεν περνάει από το μυαλό μας, πώς μας περνάνε αυτές τις στο λαιμό για να μας τα πάρουν πάλι όλα. Είναι γεγονός. Και να μας δώσουν, ξέρετε πόσο μας δίνανε. Το 15% του πετρελαίου και του αερίου που βγάζαν οι εταιρείες αυτές. Το 15%. Δηλαδή. Αυτές πράγματι είχαν γίνει. Και έγινε μια σύμβαση ότι μετά 23 χρόνια που θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 10 χρόνια ακόμη. Θα μπορούσαν να μας δώσουν τις εγκαταστάσεις. Τι κάνουν, να μας δώσουν τις εγκαταστάσεις του στη θάση τώρα. Τι κάνουν, να εξαντληθήκανε. Πάντω κύριε Βασίλη, μια κουβέντα. Ναι, όχι, είναι σε καλό σημείο. Όχι, να τελειώσω μια στιγμή. Κύριε Παπαϊωάννου, πρέπει να τελειώσουμε. Υπάρχουν επιπλέον και εναλλακτικές πηγές δανειοδότηση. Τα μνημόνια αυτά μας δεσπεύσαν ότι πρέπει να δανειζόμαστε από τον Ρότσιλ, τον Ροκφέλερ και την παρέα του. Έτσι. Υπάρχουν και εναλλακτικές πηγές. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε μπλέξει τα πράγματα. Όχι. Έχουμε δανειστεί από τα 16 ευρώ κοινοβούλια, από τα 16 κοινοβούλια των κρατών που συμμετέχουν στο ευρώ. Ποιοι ελέγχουν τις τράπεζες αυτών των κοινοβουλίων? Ποιος τις ελέγχει? Αυτοί που τις ελέγχανε, άμα θέλετε να σας απαντήσω ο κύριος Γόντικας, αυτοί που τις ελέγχανε πάντα και θα τις ελέγχουν, θα συνεχίσουν να τις ελέγχουν. Ένα παράδειγμα μόνο. Θα περιμένουμε να κάνουμε παρέμβαση στην παγκόσμια οικονομία ή στην. Πώς τη λέμε, την Γερμανική Τράπεζα. Την μπορούμε μόνοι μας να σηκώσουμε το βάρος μιας παγκόσμιας αντίστασης κατά αυτού του θέματος. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που σας είπα για τις εναλλακτικές πηγές δανειοδότησης. Πριν από χρόνια, όταν ήταν αρχηγός για ΕΘΑΟ Γράψας, ο στρατηγός, είχε εισηγηθεί και παρέγγειλε το ΚΙΣΕΑ 450 αρματά BMP3, τα οποία είναι μεταφοράς προσωπικού και άλλα έχουν και δυνατότητα αντιαρματικής βολής κτλ. Τα οποία είχαν χαρακτηριστεί από τους στρατιωτικούς ειδήμονες από τα καλύτερα που κυκλοφορούν στον κόσμο. Τα καλύτερα, σε σύγκριση με τα δυτικά. Λοιπόν, την πάγωσε τη σύμβαση αυτή η προηγούμενη κυβέρνηση του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου για λόγους δικούς της ή για εντολές και εισηγήσεις. Ξένων δυνάμεων, όχι δικών μας, γιατί οι δικές μας δυνάμεις είχαν εισηγηθεί να τα πάρουμε. Λοιπόν, έρχεται ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, τότε ο Πούτιν, και λέει: θα σας δώσω το 50% σε βοήθεια να τα πάρετε. Το συζητάμε, το απορρίπτουμε και αυτό. Έρχεται τρίτη πρόταση και λέει: το 50% θα σας το πάρω σε γεωργικά προϊόντα. Θα σας πάρω λάδι, πορτοκάλια, χορταρικά. Ούτε αυτό το δεχτήκανε. Τι συνιστά αυτό? Πείτε μου μία λέξη, να την πω εγώ. Είναι προδοσία, εθνική προδοσία. Όταν σου δίνουν τα μισά να πάρεις τα γεωργικά προϊόντα να δουλέψει ο αγρότης, εκεί που σαπίζουν τα προϊόντα μας και τα πετάνε σκοματερές και σου λέει δώστε μας σε προϊόντα και δεν τα δίνεις, συνιστά προδοσία. Και αφήνεις και το στρατό ακάλυτο. Ενώ αντιθέτως άλλες προμήθειες προωθήθηκαν πολύ γρήγορα. Και ο κύριος Καμένος, συγγνώμη κύριε Παπαϊλίος, υφυπουργός ναυτιλίας, ΖΑΠΗ, δάνεια έπαιρνε και συμβάσεις υπέγραφε. Μα δεν αποκλείω ότι τα δάνεια είναι συμβάσεις. Δεν ήταν επί όρους. Επί όρους κάνει συμβάσεις και τα δάνεια. Δεν ήταν λίγο συζήτηση. Όχι, είναι καλό. Να πούμε και εμείς κύριε Παπαϊλίου, γιατί είμαστε. Για να το πάμε με τη σειρά. Για άλλη άποψη. Δεν είμαστε. Επειδή κύριε Παπαϊλίου, εμείς ποτέ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουμε πάει και κόντρα στο ρεύμα. Να θυμίζω τα εθνικιστικά συλλαλητήρια για το Σκοπιανό. Να θυμίσω το Μάστερ, να θυμίσω πολλά θα μπορούσαμε να θυμίσουμε. Να έρθουμε όμως στα φρέσκα κουλούρια. Πριν από 4 χρόνια που η χώρα μπήκε στην κρίση, είμαστε το μόνο κόμμα που βγήκαμε καθαρά και είπαμε ποιες είναι οι αιτίες της κρίσης και πού πάνε.
ότι δεν είναι κρίση του καζινοκαπιταλισμού, το Golden Boys που μας έλεγε ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν είναι κρίση χρέους που μας έλεγαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Ότι μπαίνουμε σε μια βάρβαρη κατάσταση που θα είναι συγχρονισμένη. Δεν είναι κρίση του καπιταλισμού, της Ευρωζώνης συνολικά, θα αγκαλιάσει και άλλες χώρες. Είναι και στα συνολικά στο, ξεκίνησε με την Αμερική με τα σπίτια, τα ακίνητα κτλ. Θα βαθύνει η κρίση, θα δούμε πρωτόγνωρα πράγματα. Όταν άλλοι λέγανε λεφτά υπάρχουν ή δεν ξέρω τι άλλα λέγανε. Δέστε όμως τώρα, είναι κρίση υπερπαραγωγής και υπερσυσσόρευσης. Υπάρχει τεράστιος πλούτος σε λίγα χέρια και τεράστια παραγωγή προϊόντων που αδυνατούν οι εργαζόμενοι, τα πλατεία λαϊκά στρώματα να αντικαταστήσουν. Γιατί αν ήταν. Γιατί αν υπάρχει πλούτο εδώ στην Ελλάδα. Όχι, αν υπάρχει πλούτο εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό θέλατε να διώξετε του Κινέζου και εμποδίζατε του τουρίστε στα λιμάνια να κατέβουν από τα καράβια. Κύριε Κοντεζαμάνη, επειδή προκαλέσατε και χθε και προκαλείτε και τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Μένετε στην Αρκαδία. Δεν μένετε. Αν μένατε, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Ρόκα, η βιομηχανία, η μόνη που είχαμε και έκλεισε. Δεν είναι γιατί πήραν κάποιοι αγώνες των εργατών για τα δικαιώματα τους που έχουν δίκαια. Είναι γιατί οι καπιταλιστές κάνουν άλλες επιλογές να επενδύσουν αλλού που έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος. Είναι η δική σας η πολιτική, η δική σας η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έδινε δάνεια και κίνητρα για να φύγουν μονάδες από την Ελλάδα να πάνε να επενδύσουν στα Βαλκάνια. Είναι η διείσδυση του ελληνικού κεφάλαιου σε άλλες χώρες και στις χώρες των Βαλκανίων που μαζί υπηρετήσατε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Μην μας προκαλείτε. Μην μας προκαλείτε, κύριε Κοντεζαμάνη. Εγώ θέλω να βάλω την εξής πλευρά. Υπάρχει τεράστιος πλούτος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα χρόνο, κύριε Κοντεζαμάνη, έχουμε εκκρίνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αεολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάνω από 650 ΜΒ. Σε ένα χρόνο, μόνο στην Πελοπόννησο. Τι είναι αυτό? Είναι ζεστό χρήμα επιδοτήσεων και κινήτρων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί επιδοτούνται με 60% και 80% οι καπιταλιστές ανεμογεννητριάδες και πουλάνε το ρεύμα σε τριπλάσια τιμή από ό,τι κοστίζει τη ΔΕΗ με την παραγωγή λιγνίτη. Αφήστε λοιπόν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πλούτος. Υπάρχει τεράστιος πλούτος, είναι συγκεντρωμένος σε λίγα χέρια και αυτός ο πλούτος πρέπει να επενδυθεί. Και αυτό που γίνεται τώρα ποιο είναι? Διαφωνούμε με αυτό που λένε όλα τα άλλα κόμματα ότι το μνημόνιο απέτυχε. Το μνημόνιο πέτυχε. Γιατί στην καπιταλιστική κρίση η διέξοδος πέτυχε. Θα πω κύριε Παπαδάκη. Χωρίς να εφαρμοστεί καν. Δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί. Τουλάχιστον στην Ελλάδα μιλάω. Εφαρμόστηκε και θα σας πω γιατί. Εφαρμόσατε στο δημοτικό σας σταθμό. Και θα σας πω γιατί. Αφήστε τώρα. Αφήστε. Είναι πολύ φθηνό, κύριε Κοντζαμάνη. Είναι πολύ φθηνό. Είναι πολύ φθηνά αυτά. Είναι πολύ φθηνά. Είναι γεγονός. Όχι, να σας πω γιατί πέτυχε. Στην καπιταλιστική κρίση η διέξοδος είναι η καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων. Πρώτα και κύρια της εργατικής δύναμης, βεβαίως και κεφαλαίου. Αυτά συμπεριλούνται στη χώρα μας. Η εργατική δύναμη, η μισθή, τα μεροκάματα, οι συντάξεις, η παιδεία, η υγεία δεν καταστρέφονται, δεν πέφτει το βιωτικό επίπεδο του λαού. Αυτό θέλουν για να γίνουν ανταγωνιστικά τα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Κινέζικα, στα Ρώσικα, στην Ινδία, στη Βραζιλία, σε μια σειρά αναδυόμενες χώρες καπιταλιστικές. Πρέπει να πέσει. Να πέσουν τα δικαιώματα των εργατών. Πώς δεν πέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Είναι κρίση χρέους. Γιατί είναι κρίση χρέους? Την τελευταία δεκαετία οι προϋπολογισμοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ λένε ότι πληρώσαμε για το χρέος πάνω από 546, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, αυτό είναι δισεκατομμύρια ευρώ για το χρέος. Και είναι τώρα πάλι στα πόσα είναι, 180? Στα ίδια. Και θα πάει στα 400 σε κανένα δύο χρόνια. Άρα λοιπόν. Ή σε τελευταία ανάλυση το πιο χοντρό αποδεικτικό στοιχείο δεν είναι ότι αυτή η κρίση η καπιταλιστική αγκαλιάζει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή διαφθορά, φοροδιαφυγή, κακό κράτος είναι και στην Ιταλία, είναι και στην Ισπανία, είναι και στη Γαλλία, είναι και παντού. Είναι πιο βαθιές οι αιτίες της κρίσης και εμείς αυτό που βγάζουμε στο λαό είναι το εξής. Θα είναι ξεπερασμένα πολύ γρήγορα τα ζητήματα των τροποποιήσεων στο μνημόνιο. Είναι αυτό που είπατε κύριε Παπαϊλίου. Έρχονται πολύ πιο δύσκολα ζητήματα αύριο. Και είναι ήδη τα σενάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπαρκτά και δεν είναι πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας. Είναι υπαρκτά τα σενάρια για έξοδο της χώρας, ίσως και άλλων χωρών από το ευρώ. Είναι υπαρκτά τα σχέδια που έχουν φτιάξει οι ηθήνοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο ειδών ευρώ. Άλλο ευρώ για την εσωτερική αγορά, άλλο ευρώ για τις διεθνείς συναλλαγές. Είναι γνωστά τα σενάρια και γράφονται και στις εφημερίδες και όχι μόνο στις ελληνικές αλλά και στις ξένες. Και λέγονται για τη στάση πληρωμών. Αυτές οι δύο ταχύτητες περιβαλλοντικά ήταν από την αρχή της ένταξής μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ναι, αλλά τώρα θα θεσμοθετηθούν. Το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Υπάρχουν δυνατότητες?
Εμείς λέμε, αυτός ο αέρας που όλοι μας λένε ότι φυσάει στην Ευρώπη με την εκλογή του Ολλάντ είναι αέρας κοπανιστός. Είναι οι νέες αυταπάτες που σπέρνουν στον κόσμο, οι δυνάμεις του Ευρωμονόδρομου, που μαζί με την κινδυνολογία, που έχει βάση ότι θα μας διώξετε, θα φύγουμε από το ευρώ, θα είναι, βοηθάνε στο να προχωρήσουμε μαθηματική ακρίβεια, με μαθηματική προσέγγιση, η αναξένωση τη χρεοκοπία της χώρας. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο, εμείς λέμε η μόνη διέξοδος είναι διαγραφή του χρέους. Δεν χρωστάει τίποτα ο λαός. Δεν χρωστάει ο λαός τίποτα. Και εγώ ρωτάω σαν απόσταση. Εγώ δεν διαφωνώ. Διαγραφή το μισό λεπτό όμως. Όχι, μισό λεπτό. Θα το πω ολοκληρωμένα και μετά να μου πείτε ό,τι θέλετε. Γιατί έχει μια σημασία να είναι ολοκληρωμένη η πρόταση και η διέξοδος που λέει το ΚΚΕ. Διαγραφή. Τα δάνεια που πάρθηκαν πήγαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πήγαν για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, πήγαν για κίνητρα, επιδοτήσεις, για θαλασσοδάνεια στους καπιταλιστές που γίναν δανεικά και αχείριστα. Σιγά που πήγαν για τις ανάγκες του λαού. Διαγραφή λοιπόν του χρέους, μονομερής διαγραφή του χρέους, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με λαϊκή εξουσία είναι η διέξοδος. Ωραία. Ο λαός δεν το έχει αποφασίσει ότι αυτό πρέπει να γίνει. Όσο πιο γρήγορα το αποφασίσει, εμείς λέμε τόσο καλύτερα θα είναι. Αφού λοιπόν δεν έχει αποφασίσει αυτό, γιατί δεν κάνει το λιγότερο. Να μην υποταχθεί. Να μην συμβιβαστεί με αυτή τη μιζέρια ότι θα πάμε εκεί. Να δημιουργήσει τα αντίβαρα, να δημιουργήσει τις αντιστάσεις εκείνες και τις δυνάμεις εκείνες που θα, στα δύσκολα που έρχονται, που είναι πολύ πιο δύσκολα από αυτά που γνωρίζουμε, θα υπάρχει το αποκούμπι, θα υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί η μονομερής διαγραφή του χρέους, τι σας φταίει ο άλλος λαός. Είτε το λένε Πορτογαλία, είτε το λένε Ισπανία, τον Ισπανό, τον Γάλλο, τον Άγγλο, ο οποίος σας έχει χρηματοδοτήσει, σας έχει δώσει ένα δάνειο και τι του λέτε εσείς. Εγώ κοιτάω τους Έλληνες και εσείς μην εκφραστώ διαφορετικά. Όταν κάνω μονομερή διαγραφή του χρέους, περιλαμβάνει και έναν φτωχό που είναι στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Γερμανία, στην Πορτογαλία. Πώς εσείς του δίνετε το δικαίωμα, γιατί έχουμε καταντήσει να λέμε πράγματα τα οποία λέτε και τα δάνεια. Όχι μόνο εσείς σαν κουκουέ, αλλά γενικότερα όλα τα κόμματα. Λέτε ότι το δάνειο ποιος το έδωσε, η Μέρκελ. Κάνετε μεγάλο λάθος. Από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι γνωρίζουμε, όλα τα κοινοβούλια αποφάσισαν και τα 16, όπως είπα στην αρχή, να δανείσουν την Ελλάδα. Και όταν τη δανείζουν με χρήματα, τα οποία στερούνται ήδη ο λαός τους, τα στερείται και να τα δώσει στην Ελλάδα, έρχεται τα κόμματα στην Ελλάδα και λένε, κοιτάξτε να δείτε, έπρεπε να μας δανείσετε. Είσαστε υποχρεωμένοι να μας δανείσετε. Εμείς καταργούμε το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση. Εμείς διαγράφουμε το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση. Από ποιον το διαγράφουμε, κύριε από την Τροϊκά. Κύριε Παπαϊδίου, να βάλω. Γιατί αυτό λένε στον ελληνικό λαό. Δεν λέμε αυτό. Αυτό να το πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ, να το πείτε στο κόμμα του κυρίου Καμένου, να το πείτε στα άλλα κόμματα. Εμείς δεν βάζουμε αυτή τη λογική. Εμείς βάζουμε συνολικό πλαίσιο που λέει ότι η ένταξη και η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεινά έφερε. Ήταν η χώρα μας, κάλυπτε τις ανάγκες διατροφής του λαού μας και εξήγαγε και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής μας έφερε εδώ που μας έφερε. Θα μπορούσα πολλά τέτοια παραδείγματα να πω. Άρα λοιπόν, αυτό που βάζουμε εμείς είναι αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέσμευση από την δικοσυμμαχία που είναι δικοσυμμαχία των καπιταλιστών, των καπιταλιστικών κρατών, μονομερής διαγραφή του χρέους, κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, με σχεδιασμένη οικονομία. Με κριτήριο όχι το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά τη στροφή ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ναι, αυτό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν ήθελε την Ευρώπη. Όχι, το ευρώ ή η δραχμή είναι το εργαλείο. Μη βλέπετε το εργαλείο. Δέστε την πολιτική που δίνει, που εξυπηρετεί το καπιταλιστικό κέρδος ή τις λαϊκές ανάγκες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το με ποιο εργαλείο θα το χρησιμοποιήσει αυτό είναι δεύτερο. Εμείς λέμε, όχι κύριε Παπαϊδίου, επειδή προκλήθηκε. Ολοκληρώστε. Το έχει πει με το. Ναι, το έχει πει με το. Προκαλέστε και εμένα να πεις. Δεν νομίζω ότι εγώ. Όχι, δεν λέω ότι πως είσαι. Λέω προκαλέστε και εμένα να πω πολλά. Λέω λοιπόν εγώ. Λέω λοιπόν εγώ ότι η συντρόφισσα μου Παπαρίγα και το κόμμα μας έχει μιλήσει πολύ καθαρά. Ότι θα είναι ολέθρια για τη χώρα μέσα στα πλαίσια αυτή τη πολιτική με κυβέρνηση τη πλουτοκρατία στην Ελλάδα η. Για από πού πει από το ευρώ. Δεν το έχουμε πει. Δεν το έχετε ακούσει. Γιατί λοιπόν κύριε Κοντοζαμάνη προβοκάρετε εδώ το ΚΚΕ το κουκουέν υπέρ του. Κύριε Δελφάκη. Λέω λοιπόν. Ολοκληρώστε κύριε Κόντικα. Πριν αυτοί τα αποφασίσουν και πριν έρθει η αναξένωτη χρεοκοπία για την Ελλάδα,
έχει την ευκαιρία ο λαός να του πάρει τα πράγματα. Και αφού δεν το θέλει, δεν το έχει αποφασίσει τώρα, ας στηρίξει εκείνες τις δυνάμεις που θα αντιπαλέψουν αυτή την πορεία. Κύριε Δερφέκη. Λοιπόν, κάπως γίνεται εδώ και αργούμε ο καθένας να πάρει το λόγο και δεν ξέρω... Θα μπορούσατε να κάνετε παρέμβαση... Τώρα όμως επειδή είναι. Νιώθω αδικημένος, πρέπει και εγώ να μιλήσω κάπως. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω απλά και με παραδείγματα. Νομίζω το κεντρικό ερώτημά σας είναι τι άλλαξε και αν άλλαξε κάτι στην Ευρώπη και αν μπορούμε να... Μέσα σε πέντε μήνες για να μπορέσουμε να πάμε εκεί και να πούμε... Λοιπόν, έχει δύο πλευρές η απάντηση που πρέπει να δώσω. Η πρώτη, ας πούμε ότι έρχεται εδώ ένας ομογενής από την Αμερική και λέει θέλω να κάνω ένα συμβόλαιο να αγοράσω ένα ακίνητο. Το πιο απλό πράγμα. Με την γραφειοκρατία που υπάρχει, ο άνθρωπος κάνει μπραφ και φεύγει. Τρελαίνεται. Λέει να κάνω πληρεξούσως ένα δικηγόρο, ένα λογιστή, δεν έχει σημασία. Παιδιά, τι είναι αυτό, δεν το μπορώ. Ένα παράδειγμα. Ας πούμε λοιπόν ότι οι προμήθειες στην Ελλάδα, μάλλον οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα, στήχησαν δεν ξέρω πόσο παραπάνω από τον προϋπολογισμό. Ας πούμε ακόμα ότι οι προμήθειες στα νοσοκομεία ή οπουδήποτε αλλού, υγειονομικό υλικό, φαρμακευτικό υλικό, στοιχίζουν δεν ξέρω πόσο πολύ παραπάνω από οπουδήποτε αλλού. Ας πούμε λοιπόν ότι έρχεται ένας Ελβετός και βλέπει ότι ο υπουργός ο οποίος έχει υποπέσει σε σαφέστατο αδίκημα δεν δικάζεται, λέει, γιατί υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ας πούμε ότι ένας που έχει διατελέσει, ας πούμε, υπουργός, γραμματέας ενός υπουργείου κτλ. Εμφανίζεται με μια τεράστια περιουσία, όπου δεν εξηγείται με τίποτα από τα εισοδήματα που έχει δηλώσει. Και ας πούμε ακόμα ότι έρχεται επίσης ένας Βέλγος και βλέπει ότι υπάρχει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Αυτά αφορούν τους ξένους, όχι φυσικά, το μνημονιό, την Ευρώπη, αυτά αφορούν εμάς. Έπρεπε να τα έχουμε λύσει εδώ και καιρό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Τώρα, ανεξαρτήτως μνημονίου, ανεξαρτήτως οτιδήποτε. Η μία πλευρά λοιπόν είναι αυτή, που μία χώρα σαν την Ελλάδα δείχνει ότι επιτέλους έχει πάρει την απόφαση να γίνει ένα ευνομούμενο κράτος, κράτος ισονομίας. Δεν λέω εγώ ισότητας, άλλο αυτό ισονομίας. Διότι πιο φασιστική κατάσταση από την φοροδιαφυγή εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ άλλη. Ότι υπάρχουν κάποιοι που πληρώνουν τους φόρους τους, κυρίως οι μισθωτοί ας πούμε μάλλον, και κάποιοι που φοροδιαφεύγουν και όλοι μαζί δήθεν είμαστε Έλληνες, είμαστε πατριώτες, αγαπάμε εξίσου τη χώρα κτλ. Κτλ. Εάν η χώρα αποδείξει ότι αυτά τα βάζει μπρος και αρχίζει και τα κάνει, για να τα κάνει εγώ επιμένω ότι χρειάζεται ενότητα ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων. Έτσι μόνο μπορεί να πιστεί ο λαός μας, και ο λαός μας είναι συναισθηματικός, αγαπάει την πατρίδα, αν καταλάβει ότι πάνε να γίνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, θα τις στηρίξει, αλλιώς δεν πρόκειται να τις στηρίξει. Είναι το ένα που πρέπει να κάνουμε. Το δεύτερο, στην Ευρώπη, επειδή πράγματι δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και η Ισπανία, είναι και η Πορτογαλία, είναι και η Ιταλία κτλ. Κτλ. Νομίζω λοιπόν, με την ψήφο του κόσμου πάντα βέβαια, ότι αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ότι αυτό το δόγμα Μέρκελ-Σαρκοζή της απόλυτης λιτότητας, της απόλυτης επικράτησης πολιτικών νεοφιλελεύθερων, τις ονομάζω εγώ, πείτε τες όπως θέλετε, ότι δεν βγαίνει, θα τυναχθεί το πράγμα, θα τυναχθεί η Ένωση, δεν βγαίνει πουθενά, συνεπώς κάτι πρέπει να αλλάξει. Γίνεται η κουβέντα τώρα στην Ευρώπη που δεν γινόταν, κύριε Παπαϊλιού, πριν 5 μήνες ή πριν 15. Οι εκλογές, το αποτέλεσμα των εκλογών δηλαδή στην Ελλάδα, έχει βοηθήσει σε αυτό και φυσικά εμείς πιστεύουμε και οι εκλογές στη Γαλλία και άλλες που θα ακολουθήσουν, όπως παραδείγματος χάρη είδαμε σε ορισμένα κρατήδια στη Γερμανία, όπου η Μέρκελ ητά το κατά κράτος. Αυτά όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι μία βάση να μπορέσεις να συζητήσεις πάλι το μνημόνιο, τη δανειακή σύμβαση, το τι πρέπει κτλ. Ένα όμως δεν πρέπει... Για να συζητήσεις κάτι που έχεις συμφωνήσει. Ναι.
θα πρέπει να δείξεις και εσύ και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Το είπα. Να δείξεις μια... Ακριβώς. Ότι κάτι έκανες. Ακριβώς αυτό εδώ είπα. Στην Ελλάδα, εδώ στην Ελλάδα συνήθως περιμένουμε να ξεκινήσουν πρώτα οι άλλοι. Και μετά να εφαρμόσουμε εμείς κάποια μέτρα, αυτά που είπες, τη φοροδιαφυγή. Μα αφού δεν έχουμε κάνει τίποτα. Νομίζω ότι ξεκίνησα. Πώς θα πας να συζητήσεις με τον απέναντί σου τη στιγμή που εσύ δεν έχεις ξεκινήσει τίποτα. Ναι. Ναι, αλλά μου λέτε τώρα αυτό που είπα πρώτο-πρώτο. Νομίζω ακριβώς ξεκίνησα από αυτό, θέλοντας να αποδείξω πόσο σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη μας, να κάνουμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις στη χώρα, οι οποίες δεν έχουν κόστος ούτε οικονομικό. Και ασφαλώς δεν έχουν κόστος και για τους πολίτες, για το λαό μας. Απέναντίας. Αυτά πρέπει να κάνουμε και να αποδείξουμε ότι γινόμαστε σοβαροί. Για να πάμε ας μην πάμε τώρα να πούμε γιατί δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, πώς εξυπηρετούσαν το πελατειακό κράτος, συντεχνίες κτλ. Αυτό είπα λοιπόν ως πρώτο δεδομένο και το δεύτερο οι αλλαγές στην Ευρώπη. Αυτό σου δίνει λοιπόν και τελειώνω την δυνατότητα πράγματι να επανασυζητήσεις, να επαναδιαπραγματευτείς. Με το γεγονός βέβαια και με το δεδομένο που είναι απαρέγκλητο ότι δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα ούτε στην Ελλάδα ούτε πουθενά αλλού. Τώρα, ευρώ, δραχμή. Εμείς είμαστε κάθετοι και ο λαός μας πρέπει να το καταλάβει ότι τυχόν έξοδος από το ευρώ αυτή τη στιγμή σημαίνει καταστροφή και κυρίως πλήττη, θα πλήξει δηλαδή. Τα φτωχά στρώματα, το λαό μας, ορισμένοι από τους οικονομικά που τα έχουν, έχουν φροντίσει. Και ας μην ξεχνάμε ότι και, δεν ξέρω πόσοι τώρα είναι αυτοί, μία μερίδα καπιταλιστών που θα έλεγε εδώ ο Νίκος Ογόντικας, τέλος πάντων μεγάλων κεφαλαιούχων, επιδιώκει τη δραχμή για τους δικούς της λόγους. Εδώ λοιπόν το πράγμα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, επειδή πολλής λόγος γίνεται λαϊκίστικα θεωρώ ότι για όλα φταίνε οι ξένοι, οι εταίροι μας, οι σύμμαχοι κτλ. Κτλ. Για κάθε κακοδαιμονία μας, εγώ εκεί έχω έντονη διαφωνία. Έντονη διαφωνία διότι κυρίως προβάλλεται από εκείνους που θέλουν στην Ελλάδα μέσα να συνεχίσουν τις λαμογές τους κάτω από δήθεν μία... ότι είναι πολλοί πατριώτες και πολλοί εθνικιστές, ας πούμε, δεν θέλουν την παρέμβαση και την επέμβαση κανενός. Έχω τέτοια παραδείγματα από μην το χώρο. Μην αθώνεις όμως την Ευρωπαϊκή. Περίμενε, Νίκο, μιλάω από το χώρο αυτή τη στιγμή, πώς να το πω τώρα, της δεξιάς, έτσι που πάει να γίνει μια πολυκατοικία πάλι, η δεξιά πολυκατοικία από ανθρώπους, οι οποίοι είχαν τέτοιες απόψεις και τέτοιες ιδέες, αναφέρομαι σε πολιτευτές του λαός κτλ. Και με έκπληξε και τον Παναγιώτη, τον Ψωμιάδη και τον πρώην Περιφερειάρχη, τι ήταν αυτός. Το Ζωρό. Ναι, το Ζωρό. Όπου εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε μια κατηγορία που προβάλλουν τον πατριωτισμό και τον εθνικισμό ακριβώς επειδή θέλουν με αμολυτά τα τιμόνια μέσα στη χώρα και τα ηνία να αλωνίζουν όπως αλώνιζαν στο παρελθόν. Και λέω, η Ευρώπη λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οι κακοί συνέτεροι και ξένοι. Ας διαβάσουμε λίγο, ας προσέξουμε λίγο, ας είμαστε πιο μετριοπαθείς. Η Ευρώπη είναι η Ευρώπη του διαφωτισμού. Είναι η Ευρώπη που πρώτα απ' όλα παγκοσμίως επέβαλε τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Πώς να το πω τώρα, το Ταμείο Ανεργίας για τους Ανέργους. Πανεπιστήμια σοβαρά κτλ. Έναν πολιτισμό που ας μην κάνουμε τόσο πολύ τον έξυπνο και τον μάγκα τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε λοιπόν σε αυτήν την οικογένεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε εμείς, η οποία όμως καθημερινά και ανάλογα με τους λαούς και με την ψήφο τους... Θα κάνουν παρέμβαση. Και με την ψήφο των λαών μας και τα λοιπά. Το κινητό κάνει παρέμβαση στον ήχο. Ναι, το κινητό φίλε. Κάποιος έχει το κινητό, έχει το πάντως και έχει παρέμβαση. Διαμορφώνεται, τελειώνω. Λοιπόν, με την παρέμβαση των λαών διαμορφώνεται, άλλοτε προς το καλύτερο, άλλοτε προς το χειρότερο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι τώρα πραγματικά έχουν οριμάσει συνθήκες να κάνει ένα άλμα η Ευρώπη προς το καλύτερο και μέσα σε αυτή την διαδικασία η Ελλάδα είναι συμφέρον της να είναι μέσα σε αυτήν την οικογένεια.
αφού κάνει και η Ελλάδα ένα άλμα, κύριε Δελφάκη. Εγώ είπα τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και ξεκίνησα από τα απλά, γιατί αν πάμε στα πιο δύσκολα, το τι έλεγε προχθές, και συμφωνώ με αυτό που να πω και να τελειώσω, παραδείγματος χάρη η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, την οποία, εντάξει, μπορεί να λέει κανείς την κινδυνολογή, εγώ πιστεύω ότι δεν κινδυνολογεί, και τέλος πάντων αυτό που είπατε, να μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να αποδίδουμε στον άλλον ότι κινδυνολογεί. Εκεί φτάσαμε. Βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε «Κινδυνολογεί η Τράπεζα Ελλάδας» και μετά από δύο μέρες πήγε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ για να διαπιστώσει ενδεχομένως πόσο κινδυνολογεί και μόλις φύγαν από εκεί τις επόμενες δύο-τρεις μέρες κουβέντα. Έτσι. Λοιπόν, ας καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, ας καταλάβουμε ότι έχουμε έντονο πρόβλημα, γι' αυτό απαιτείται η ενότητα η ομόνια, εγώ επιμένω, του λαού μας σε αυτήν την φάση, χωρίς να ξεχνάμε τις ιδεολογικές μας διαφορές για το μέλλον. Και όταν οι Ευρωπαίοι λοιπόν δούνε και όλες τις πολιτικές, όλες, τέλος πάντων την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων να συμμετέχει σε αυτό το σκοπό της χώρας, εκεί υπάρχουν οι όροι και της επαναδιαπραγμάτευσης και της επανά. Αν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διαφημίσεις.